Δεν είναι καινούριο θέμα, είναι πολύ παλιό. Μάλιστα κάποτε ένας διδάσκαλος είχε γράψει ένα άρθρο στην Ελευθερία εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης κάπου στα 1970. Όταν το διάβασα και το είχα δείξει τον Δεσπότη, του είπα ότι εξ αφορμής του άρθρου θα κάνω φέτος Παλαιά Διαθήκη στον Άγιο Κύριο. Και είχα αναλύσει ακριβώς εκείνα τα σκανδαλώδη κεφάλαια της γενέσεως, τα τρία πρώτα που αναφέρονται στη δημιουργία του κόσμου και στη δημιουργία του ανθρώπου. Βέβαια, περιττώ να σας πω ότι τα δύο τελευταία κεφάλαια θα έκανα τροχάδι, γιατί είχε κλείσει η χρονιά με το ένα μόνο κεφάλαιο. Τροχάδι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχε τόσο ψωμί ώστε δεν μπορούσε κανείς να περπατά και να αφήνει από πίσω του το ψωμί, να είναι σκορπισμένες λίρες και να περπατάει αφού θα αφήνεις, μαζεύεις χρυσάφι. Πώς να προχωρήσεις παρακάτω? Βέβαια, σας είπα, δεν είναι καινούριο το θέμα, ανανεώθηκε με τον την υπόθεση Καζεπίδη και άλλα πολλά πολλά, τα ξέρουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ακόμα καλύτερα αυτά. Όμως έρχομαι να σας πω ότι πρόκειται περί μιας συστηματικής, θα λέγαμε, επιθέσεως κατά της Εκκλησίας, και ενώ από τη μία μεριά κινούνται αυτές οι σκοτεινές, θα λέγαν, δυνάμεις εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, όχι το λιγότερο και της Καινής, από την άλλη μεριά τη Μεγάλη Εβδομάδα προβάλλουν στην τηλεόραση θέματα από την Παλαιά Διαθήκη κατ' επιταγή των Εβραίων. Είναι κάτι που φαίνεται παράξενο εκ πρώτης όψεως, και όμως είναι μέσα σε ένα σχέδιο όλα αυτά. Ξέρετε γιατί? Εάν πρέπει να καταλογίσουμε άγνοια, τότε θα μιλούσαμε για μία πολύ βαριά και ασυγχώρητη άγνοια, διότι αν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μία γνώμη που συντάσσουν τα αναλυτικά προγράμματα, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα επιτρέπεται ποτέ να είχαν αυτή την άγνοια. Αν έπρεπε ακόμα να μην είναι άγνοια, αλλά να είναι ένας σοβινισμός, ότι έκαλα τώρα, αδελφέ, θα καθίσουμε να μάθουμε την ιστορία των Εβραίων, η οποία επιτέλους, αν το θέλετε, συμφωνώ, και εγώ σας το έχω πει αυτό, από πλευράς ενδόξων πολέμων δεν έχει τίποτα να παρουσιάσει, και μάλιστα σήμερα έχουμε ένα θέμα περί πολέμου και οι Εβραίοι δεν είχαν υπηκό, και όχι τι άλλο, από σκοπού δεν είχαν υπηκό. Τους το απειγόρευε ο Θεός να έχουν υπηκό. Ούτε καλλιέργησαν τις τέχνες, τις εικαστικές τέχνες καθόλου, απειγορεύεται. Δεν έχουμε τίποτα, ούτε δείγματα αρχιτεκτονικής, ούτε γλυπτικής, ούτε ζωγραφικής, τίποτα. Ένα μόνο πράγμα καλλιέργησαν οι Εβραίοι, τη λογοτεχνία και την ποίηση. Αυτά εις υπερθετικών βαθμών, ώστε έξω από τη θρησκευτική διάσταση της Παλαιάς Διαθήκης να θεωρείται αυτή η ίδια η Παλαιά Διαθήκη ένα κλασικό μνημείο της παγκοσμίου φιλολογίας. Έξω από τη θρησκευτική διάσταση της. Οι Εβραίοι λοιπόν δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο που θα μπορούσαμε να πάρουμε από αυτούς και να τους ζηλέψουμε ή να το προβάλλουμε, όπως είναι η ελληνική ιστορία, η ρωμαϊκή ιστορία. Δεν έχει τίποτα το ένδοξο, πραγματικά. Όμως διαφεύγει κάτι. Αν το θέλετε, μάλιστα, συγγνώμη, αν πρέπει να κινηθούμε και με ένα αίσθημα αντισιωνιστικών, κατά μείζωνα λόγο θα λέγαμε ότι η ιστορία των Εβραίων δεν μας χρειάζεται στα σχολεία μας. Αλλά κάτι τους διαφεύγει. Ότι οι Εβραίοι είναι ένας τυπικός λαός. Πόσες φορές σας έχω πει εδώ. Ένας τυπικός λαός. Τι θα πει τυπικός? Ένας λαός που αποτελεί έναν τύπο. Έναν τύπο σχέσεως Θεού και ανθρώπου. Και βάσει αυτού του τύπου ρυθμίζονται οι σχέσεις όλων των λαών με τον Θεό. Σε αυτό ακριβώς έχουμε τη μεγάλη αξία της Παλαιάς Διαθήκης και την ιστορία των Εβραίων. Διότι ένα μεγάλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι παραβιβλία ιστορικά.
Και έτσι αυτά τα ιστορικά βιβλία έρχονται να μας δώσουν αυτόν τον τύπο, ένας τυπικός λαός, όπως και ο ελληνικός λαός θεωρείται ένας τυπικός λαός από πλευράς πολιτισμού και θεωρείται ένα χνάρι, ένα πρότυπο που από το οποίο μπορούν να βγάλουν χνάρια οι άλλοι λαοί από πλευράς πολιτισμού. Από πλευράς θρησκευτικής όμως, ο Ισραήλ είναι απαράμιλο. Είναι η αιωνία του δόξα και η αιωνία του προβολή. Εκείνοι που το αγνοούν αυτό, ομολογουμένως διαπράττουν μέγα λάθος. Και ένα τρίτο. Είναι το εξής το τρίτο. Αν είναι από άγνοια, είναι ασυγχώρητο. Αν είναι από γνώση, τρεις φορές ασυγχώρητο. Και εξηγώ. Η Παλαιά Διαθήκη αιτιολογεί την Καινή Διαθήκη. Το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως και το δεύτερο και το τρίτο που αναφέρονται στη δημιουργία του κόσμου και στη δημιουργία του ανθρώπου και, και την πτώση των πρωτοπλάστων δίδουν το κλειδί της σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το κλειδί της σωτηρίας? Όταν ρωτήσουμε, ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρ, δηλαδή η έννοια της σωτηρίας ποικίλει. Σήμερα σωτήρ λέγεται ένας κυβερνήτης ο οποίος θα μπορούσε την πολιτεία του, το κράτος του, να το οδηγήσει σε λιμόνες αϊθαλείς και δροσερούς και παχύς. Να κάνει τους πολίτες να φρώνουν χρυσά κουτάλια. Σωτήρας είναι. Πώς εννοούμε σήμερα τη σωτηρία? Εμείς, είμαστε χριστιανοί, και όταν λέμε σωτηρία, το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτό το συγκεκριμένο που ξέρουμε από τη θρησκεία. Η λέξη σωτηρία έχει μια ευρύτερη έννοια και μπορεί να αποδοθεί σε πλήστα όσα άλλα, πλήστος άλλους τομείς της ζωής μας. Έτσι, αν έπρεπε να ρωτήσουμε πώς σήμερα νοούν την έννοια της σωτηρίας, θα βλέπαμε ότι υπάρχουν ποικίλες απόψεις. Αν έπρεπε να ρωτήσουμε τον Χριστός τι είδους σωτήρι είναι, θα πέρατε ποικίλες απαντήσεις. Μία από αυτές είναι ότι είναι ένας κοινωνικός αναμορφωτής ο οποίος ήρθε να κάνει μια καλύτερη κοινωνία. Δεν είναι σωτήρας. Είναι σωτήρας, να ορίστε. Αλλά είναι αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή η έννοια της σωτηρίας εκεί βρίσκεται. Η έννοια της σωτηρίας είναι οντολογική. Ότι δηλαδή είναι σωτήρ του σώματος, που σημαίνει θα μου το αναστήσει από τον τάφον και θα ζήσω ολόκληρος ψυχή και σώμα στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θα πει σωτηρία κατά την σωστή, ακριβή αντίληψη της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν σήμερα η έννοια της σωτηρίας, αφού ποικίλει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μιλώ τώρα για την περίπτωση της αρνίας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός ήρθε να διορθώσει το λάθος του Αδάμ και της Εύας. Διότι αν δεν λάβω υπόψη τον Αδάμ και την Εύα, τότε θα θεωρήσω το θάνατο φυσιολογικό φαινόμενο. Αλλά ποιος μπορεί να με πληροφορήσει ότι ο θάνατος δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο, όταν μάλιστα επαναλαμβάνεται και είναι καθολικό φαινόμενο? Μόνο αποκαλυπτικά θα μάθω ότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα μιας αμαρτίας. Εάν αυτό δεν μου αποκαλυφθεί, τότε είναι τελείως αδιανόητο να το φανταστώ ότι είναι δυνατόν ο θάνατος να μην είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Αυτό όμως το αποκαλύπτει το βιβλίο της Γενέσεως και μας λέγει ότι ο θάνατος είναι προϊόν της πτώσεως. Άρα όταν λέμε ο Χριστός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο από το θάνατο, εάν δεν δεχθώ την Παλαιά Διαθήκη, το φαινόμενο της πτώσεως, και ο Χριστός μου παρουσιάζεται ότι είναι ο δημιουργός του παντός, αμέσως θα συναντούσα στο πρόσωπό του μια αντίφαση.
Ποια είναι η αντίφαση? Ο ίδιος δημιούργησε τον θάνατο και τώρα έρθει να τον θεραπεύσει? Δεν είναι αντιφατικό. Πάει να πει ότι ο Θεός κάνει λάθη. Αλλάζει σχέδιο, πρώτα το κάνει έτσι, το βλέπει δεν είναι καλό και έρχεται τώρα να το διορθώσει. Εάν δεν λάβω υπόψη το βιβλίο της γενέσεως, αλλά εκεί τι βλέπω? Εκεί βλέπω το φαινόμενο της πτώσεως και ο Θεός λέγει ότι θα εισαχθεί ο θάνατος εάν παραβείτε τις εντολές μου, την εντολή μου. Οπότε, επειδή παρέβησαν εν ελευθερία πάντοτε βρισκόμενοι οι πρωτόπλαστοι την εντολή του Θεού και εισάγεται ο θάνατος στους ανθρώπους, έρχεται τότε ο Θεός να διορθώσει με την ενανθρώπισή του το κακό που εισήχθη στη δημιουργία. Ορίστε, εξήγησα αμέσως. Πού είναι λοιπόν το κλειδί της σωτηρίας? Το κλειδί της κατανοήσεως. Προσέξτε, το κλειδί της κατανοήσεως της σωτηρίας. Στο βιβλίο της Γενέσεως, στην Παλαιά Διαθήκη. Και δεις τα περιλάλητα τρία αυτά πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, τα περισπούδαστα, αλλά και τα οχληρότατα εις τους εχθρούς της Παλαιάς Διαθήκης. Ορίστε. Εάν λοιπόν υπάρχει άγνοια, κινούνται δηλαδή εν αγνία, να πούν δεν μας χρειάζεται την Παλαιά Διαθήκη, θα είχαμε ογκόλυθον αθεολογίας. Θα ήταν αθεολόγητοι αυτοί οι άνθρωποι. Επιτρέπετε? Όχι. Αν πάλι είναι εν γνώση ότι το κλειδί της σωτηρίας είναι στην Παλαιά Διαθήκη, τότε έχουμε κακοήθεια. Διότι πάνε να κόψουν τις ρίζες και στο τέλος το Ευαγγέλιο, ξέρετε τι καταλήγει? Αφού μπορούμε να προσβάλλουμε τέτοια την Ανάσταση του Χριστού, γιατί να μην την προσβάλλουν οι άθεοι και οι άπιστοι, την προσβάλλουν. Τότε καταλήγει, μεταπίπτει το Ευαγγέλιο σαν ένα, σε έναν κώδικα ηθικής. Σαν για αυτούς που μπορούν να αγοράσουν στα βιβλιοπωλεία ένα έστω και καλυτέρας ποιότητας savoir vivre. Ένας κώδικας καλής συμπεριφοράς. Έτσι καταλήγει το Ευαγγέλιο. Όχι, παρακαλώ, με καταλαβαίνετε? Τα πιάνετε? Είναι πολύ σπουδαία. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Μα πάρα πολύ σπουδαία. Θεμελιώδους σημασία σπουδαία. Τώρα τι να καταλογίσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Άγνοια, κακοήθεια, ό,τι θέλετε πάρετε. Το θέμα είναι ότι εκείνοι που μπορούν να πιάσουν και να συλλάβουν τα πράγματα αυτά δεν παρετούνται, αλλά εκεί επιμένουν. Γι' αυτό από το 1970 και εντεύθερ εκεί την Παλαιά Διαθήκη, και εύχομαι να ζήσω να την τελειώσω στην ερμηνεία της. Εύχομαι να ζήσω, να το δώσω ο Θεός, αν ο Θεός το θέλει εννοείται, να την τελειώσω την Παλαιά Διαθήκη. Να παραιτηθούμε, θα επιτείνουμε την προβολή της Παλαιάς Διαθήκης. Βεβαίως. Ύστερα είπατε δύο παραδείγματα, παιδιά. Ο Μιχάλης είπε το παράδειγμα του Σαμψόν και το παράδειγμα... Όχι, και ένα άλλο. Όχι, είπες τα μακριά μαλλιά του Σαμψόν με τα... Όχι, του Αβεσσαλόν με τα μακριά μαλλιά. Λοιπόν, θα απαντήσω αμέσως. Στα συγκεκριμένα μια που τρέποτε εμπαρόδοτα, σαν παραδείγματα. Βέβαια, η Παλαιά Διαθήκη είναι η προσφορά της παιδαγωγίας στην νηπιακή ηλικία του Ισραήλ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό και βρίσκεται εκεί όλη η ρίζα, θα λέγαμε, του δέντρου της Καινής Διαθήκης. Εκείνη η ρίζα. Και όταν μιλάμε για ρίζα, είναι ρίζα. Η καρπή είναι στην Καινή Διαθήκη. Συνεπώς, όλη η Παλαιά Διαθήκη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν. Αυτός είναι ο ορισμός της Παλαιάς Διαθήκης. Παιδαγωγός εις Χριστόν. Βέβαια, δεν εξαντλεί αυτό. Αυτή η ρίση του Αποστόλου Παύλου δεν εξαντλεί το περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Μην το ξεχνάμε. Όπως και εκείνο το άλλο. Πίστης εστίν, ελπιζομένων υπόστες, πραγμάτων έλεγχων σου βλεπωμένων. Δεν είναι ορισμός της πίστεως. Δεν είναι ορισμός της πίστεως. Και συνεπώς δεν εξαντλεί το περιεχόμενο της πίστεως. Έτσι και εδώ
Αυτό το «παιδαγωγός εις Χριστόν γέγονεν» η Παλαιά Διαθήκη ο νόμος δεν εξαντλεί την παρουσία της Παλαιάς Διαθήκης. Οπωσδήποτε. Αυτά δεν πρέπει όμως να τα ξεχνάμε. Και δεν εξαντλεί για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως. Διότι οι ρίζες της σωτηρίας βρίσκονται εκεί. Διότι εκεί είναι το αίτιο της πτώσεως. Προετοιμάζεται ο λαός για να δεχθεί την οντολογική σωτηρία ή την ανάσταση, την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και την ανάσταση της σαρκών. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν τον πήρανε μέσα από βρισχές και τα λοιπά, εκεί οι Εβραίοι τον πήγαν στο συνέδριο. Ξέρετε τι είπε ο Απόστολος Παύλος στο συνέδριο? Εγώ, αδελφοί, λέει, κρίνομαι περί της αναστάσεως των νεκρών. Εκεί δεν έριξε το μήλον της έρηδος μέσα στο συνέδριο, διότι ήσαν Σαδουκαίοι που δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών και Φαρισαίοι που πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και ο κατηγορούμενος Παύλος έβαλε τις δύο πτέρυγες, θα λέγαμε, του συνεδρίου να μαλώνουν μεταξύ τους. Τι είπε? Εγώ κρίνομαι γιατί πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτό είναι το κλειδί, αυτό είναι το ζουμί, ο πυρήνας. Είναι τόσο σπουδαίο πράγμα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, έρχομαι ξανά στο θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Βέβαια, έχει περιγραφές, οι οποίες οπωσδήποτε δεν αντέχουν στα μικρά παιδιά, να πούμε, το πλήρες νόημά τους. Αυτό είναι αληθές. Δίνουμε όμως, όταν παρουσιάσουμε στα παιδιά μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε του Σάμψον. Να την πάρω αυτή, ότι μαζί δίνεται αυτή την περικοπή, που κάνουμε στο καθηγητικό σχολείο ή στο σχολείο. Θα την κάνουμε κάπως στα παιδαγωγικά χνάρια. Προϋποθέτει το θέμα ότι το παιδιά μας θα μεγαλώσει ή στην εκκλησία ή μόνο του. Όριμος άνθρωπος πια θα αρχίσει να μελετάει την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Και τότε, όπως και εγώ το έκανα, και εγώ τα έμαθα απλά και μετά έπεσα την Παλαιά Διαθήκη και τα βρήκα. Και τι βλέπουμε εδώ? Εάν μοιάζει εκ πρώτης όψεως μυθώδες, πώς είναι δυνατόν η στα μαλλιά του Σάμψον να είναι η δύναμη? Και ότι η Δαλιδά βρήκε αυτή την τρίχα, γιατί προσπαθούσε να αποσπάσει από τον Σαμψόν την αιτία της δυνάμεώς του, και εκείνος, αφού έχει πολλές περιπέτειες η ιστορία, τελικά της το απεκάλυψε ότι οφείλεται στα μαλλιά του. Δεν είπε τρίχα, αλλά στα μαλλιά του. Τότε εκείνη, αφού τον ύπνωσε στα γόνατά της, του κόψε τα μαλλιά και έχασε τη δύναμή του. Τώρα αυτό παρουσιάζεται σαν μαγικό, ότι η δύναμη είναι στα μαλλιά και κόπτονται και χάνεται η δύναμη. Έτσι μοιάζει. Όμως αυτό δεν θα είναι τόσο φοβερό να το πούμε στα παιδιά, αλλά είναι ίσως λιγάκι δύσκολα. Γι' αυτό και κάνουμε και επιλογή των περικοπών. Ξέρετε πόσο απλό είναι, όσο δεν φαντάζεστε. Η δύναμη δεν είναι στα μαλλιά κάθε αυτά, αλλά ο Σαμψόν ή το Ναζιρέος ή τι αφιερωμένος. Η δε αφιέρωσης ήταν το να έχει μακριά μαλλιά, να μην βάλει ξηρών υψηλών. Γράφτο και μόνο μικρογιώτα, γράφτο και με ύπτα, γράφτο όπως θέλετε τώρα, ελευθερία, κινηθείτε όπως θέλετε. Τέλος πάντων, με ύψιλον γραφότανε κάποτε. Λοιπόν, δεν θα βάλει ξηρών επί της κεφαλής, ξηράφι. Ήταν η αφιέρωση αυτή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν αφιερωμένος, ήταν Ναζιρέο. Ναζίρ, αφιέρωσης, αφιερωμένος, Ναζιρέο. Μου σήμαινε, δεν έπρεπε να βάλει ξηράφι στο κεφάλι του και να μην πιει εινοπνευματώδη ποτά, αλλά και όλα τα στοιχεία της αμπέλου. Δεν έπρεπε να βάλει σταφύλια, δεν έπρεπε να πιει ποτέ ξύδι, κρασί ξύδι, δεν έπρεπε να πιει άλλο απόσταγμα, και μάλιστα σαν ένα είδος κοκτέιλ, όπως ήταν τα σίκερα ή η σίκερα, όπως θέλετε πάντο, και ακόμη δεν έπρεπε τίποτα να δοκιμάσει από το αμπέλι, δηλαδή ντολμαδάκια, ας το πούμε, με αμπελόφυλλα.
ούτε τα αμπελόφυλλα, ούτε τα ξύλα, ούτε να μασίσει κάτι από τα ξύλα. Τίποτα. Δεν θα έπρεπε πουδενή λόγο να γευθεί τίποτε ό,τι αφορά το αμπέλι. Αυτό ήταν αφιέρωση. Μπορούσαν και άλλα πράγματα να μπουν σαν αφιέρωση. Κυρίως ήταν το θέμα των τρικών της κεφαλής και της γεύσεως των καρπών της αμπέλου. Η δύναμη λοιπόν του Σαμψόν ήταν στην αφιέρωση του Θεού. Όταν του κόπηκαν τα μαλλιά, σημαίνει εσταμάτησε η αφιέρωση και δεν είχε πια τη δύναμη από το Θεό. Αυτή ήταν η ιστορία. Αυτή ήταν η ιστορία. Να πω ένα παράδειγμα. Φορώ το τετραχύλι. Έχω τη δύναμη να σας να συγχωρήσω αμαρτίες, γιατί έχω την εντολή από τον Θεό. Με παρασύρει κάποιος και πέφτω σε μια αμαρτία και ο επίσκοπος ή σύνοδος με καταδικάζει. Τι μου βγάζει το τετραχύλι? Δεν έχω πια τη δύναμη, τελείωσε. Πάει. Τι δέχασα τη δύναμη. Αυτό είναι όλη η ιστορία του Σάμψον. Σκανδαλώδης, περίεργος, παράξενη. Όσο δια των Αβεσσαλών που είχε τα μακριά μαλλιά, έχουμε και άλλες περιγραφές μέσα στην, όχι μόνο στην Αγία Γραφή, και στην Θήρα, στην Γραμματεία, με πανυψήλους ανθρώπους. Πανυψήλους ανθρώπους. Είναι μακριά, πολύ μακριά μαλλιά. Τι το περίεργο λοιπόν, να τρέχει μέσα σε ένα δάσος, πυκνό, και να παθούν τα μαλλιά του από τα κλαδιά. Τόσο περίεργο είναι. Έχουμε μέσα στην ιστορία τόσα τέτοια, που αυτό δεν προκαλεί ούτε το παράξενο, ούτε το σκανδαλώδη, ούτε δεν είναι. Και απίστευε σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα, μια που τα αναφέρατε τα παραδείγματα. Και κάτι άλλο είχε πει. Α. Ο εκλεκτός, η τιμωρία, γιατί να μην τιμωρείς? Θα του έλεγε κανείς αυτού του Κα, του Α, του Β, ο πατέρας του, δεν σου δώσε ξύλο εσένα, άνθρωπέ μου. Α, ξέρετε, θα έλεγε αυτός, εμένα ο πατέρας μου ποτέ δεν με έδιρε. Ωραίο πατέρα είχες. Ωραίο πατέρα είχες. Για να μην πω και μερικοί πατέρες που θα εκαφώντω, εγώ τα παιδιά μου δεν τα έδιρα ποτέ. Τα παιδιά σου, αδελφέ μου, ήταν άγια. Τότε λοιπόν πρόσεξε, μήπως από κάποια νοσηρή αγάπη δεν τα έδιρες. Πρόσεξε λοιπόν. Έτσι, το να δίνω το παιδί μου είναι τι, κακό? Κακό? Αλλά φτάσαμε σε μια εποχή που να θεωρείται βασανισμός, δεσποτισμός, του πατέρα δεσποτισμός μέσα κτλ. Κτλ. Αν δίνω το παιδί μου, θα το δίνω και θα το παραδίνω. Παρακάτω τώρα, τι άλλο? Να πω τι, ότι είναι εκλεκτός λαός. Και σε πώς του ζηλεύομαι. Έτσι, εκλεκτός λαός. Μάλιστα. Οι Εβραίοι στάθηκαν ο εκλεκτός λαός, ο οποίος ήταν αμαρτάνομος, τον τιμωρεί ο Θεός. Που δείχνει τη σωστή παιδαγωγία. Το παιδί μου τα αγαπώ, αλλά άμα θα αμαρτήσει, θα το τιμωρήσω. Και όταν ο Θεός διαλέγει έναν εκλεκτό λαό, είναι δια να πλαισιώσει τον Μεσσίαν. Και ύστερα τι γίνεται? Να ακούτε τι γίνεται παρακάτω. Εκείνο που είπε ο Χριστός, πορευτέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό το σχήμα. Είναι οι λαοί. Από αυτούς τους λαούς διαλέγει ο Θεός έναν άνθρωπο, στέλεμα, τον Αβραάμ. Με τον Αβραάμ ανοίγει ένας λαός. Κλειστός λαός. Οι λαοί είναι εδώ. Ένας κλειστός λοιπόν λαός. Αυτός ο λαός φέρνει το Μεσσία, έναν άνθρωπο. Φέρει τη Θεοτόκο, ο λαός, οι 12 φυλές, από 12 φυλές ο Ιούδας, από τη φυλή του Ιούδα η Θεοτόκος, ο Χριστός. Έκλεισε ο λαός αυτός, εδώ, σε ένα πρόσωπο, τη Θεοτόκο, το Χριστό. Ο Χριστός τώρα δημιουργεί ένα καινούριο άνοιγμα, 12 μαθητέτων, πνευματικό άνοιγμα. Και του λέει, πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Δηλαδή, πού ξαναγυρίσαμε? Στους λαούς, το άνοιγμα. Πού είναι λοιπόν η εκλεκτικότητα? Πού είναι η εκλεκτικότητα για να δουλέψουμε?